Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο ΜΕΓΑ. Δυσάρεστο το θέμα που θα μιλήσουμε, αλλά αναγκαίως ελπίζω στο μέλλον να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για άλλα θέματα. Θα ήθελα καταρχάς να σταθούμε λίγο στην εντυπωσιακή ταχύτητα με την οποία βλέπουμε ότι εξαπλώνεται ο ιός, καταργεί σύνορα, δεν καταλαβαίνει τίποτα και ταξιδεύει με ηλικιώδη ταχύτητα. Προς το παρόν φαίνεται ότι ταξιδεύει γρήγορα, αλλά δεν ξέρουμε πότε εισήχθη ο ιός στην Ιταλία. Επομένως, αν κοιτάξουμε το Σαββατοκυριακό, είχαν κάπου 250 κρούσματα και σε τρεις ημέρες έχουν ανέβει στα 400. Το Σαββατοκυριακό 250, αλλά την Παρασκευή 0, έτσι. Δηλαδή, ναι, δεν ξέραμε καθόλου. Δεν εντοπίστηκε ποτέ το κρούσμα 0, το πρώτο κρούσμα. Σημαίνει όμως ότι η περίοδος της επόασης υπόβοσκε η λίμωξη χωρίς να γνωρίζει κανείς τίποτε. Επομένως, τα άτομα εκείνα εμπορούσαν να μεταδώσουν τον ιόν σε άλλα άτομα. Εάν αυτό έχει συμβεί και αν δούμε στις επόμενες 2-3 μέρες ότι διπλασιάζονται ξανά τα περιστατικά και ούτω καθεξής, τότε θα έχουμε ίσως μια πολύ ρακδαία εξάπλωση. Στην ιατρική επιστήμη, γιατρέ, είναι φυσιολογικό αυτό το οποίο συμβαίνει? Απλά εμείς το βλέπουμε τώρα και δεν το γνωρίζαμε. Εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε? Αυτόν, όταν ένας οργανισμός πρώτο εμφανίζεται, παρουσιάζεται αυτή η ραγδαία εξάπλωση. Και ο λόγος είναι ότι κανείς στο γενικό πληθυσμό δεν έχει αντισώματα. Όλοι είναι ευάλωτοι. Επομένως, η μετάδοση από άτομο στο άτομο μπορεί να είναι ραγδαία, ενώ, παραδείγματος χάρη με τους εμβολιασμούς, οι κυβερνήσεις θέλουν να κρατούν τα επίπεδα προστασίας κατά των διαφόρων λοιμωδών ασθενειών πάνω από 95%. Είναι θέμα χρόνου να έρθει και στην Κύπρο? Τι εκτιμάτε? Αυτή είναι όλοι δύσκολη ερώτηση. Όλοι ευχόμαστε, αλλά βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο εξαπλώνεται και διαλύεται. Γνωρίζοντας τη στενή επαφή που έχουμε με τον ελληνικό χώρο, το γεγονός ότι πολλοί Κύπροι ζουν στην Ελλάδα, επισκέπτονται την Κύπρο, έχουμε αυτόν τον πιθανό κρούσμα στη Λεμεσόν τώρα. Εξαρτάται με ποιους έχει έρθει σε επαφή. Αν βγει θετικό. Οι πληροφορίες λένε ότι συμμετείχε σε συνέδριο όπου υπήρχε κρούσμα κορονοϊού. Εάν βγει θετικό, τότε μάλλον. Όπως καταλαβαίνω, είμαστε όλοι εκτεθειμένοι. Δεν γνωρίζουμε με ποιον θα συναντηθούμε και αυτός με τον οποίο θα συναντηθούμε, πού βρισκόταν πριν τον βρούμε στο δρόμο μας. Τι πρέπει να προσέχουμε, τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες σε ύποπτα συμπτώματα ή ποια είναι τα ύποπτα συμπτώματα? Τα ύποπτα συμπτώματα είναι η οξία λίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, η οποία να συνοδεύεται είτε από πονόλαιμο, βήχα ή δύσπνοια. Και όλα αυτά που μας λέτε σε τι διαφέρουν από ένα απλό κρυολόγημα? Το απλό κρυολόγημα να έχεις και τρομερή καταρροή. Και μπορεί να έχεις και διάρρεια, η οποία στη συγκεκριμένη λίμωξη δεν παρατηρείται πολύ εύκολα, παρόλο ότι ένας κορονοϊός προκαλεί και προβλήματα στο γαστρεπτικό σύστημα. Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Ποια είναι τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά του COVID-19 που τον κάνουν να ξεχωρίζει από την απλή γρήπη ή από άλλες λοιμώξεις, όπως μας λέτε, του αναπνευστικού? Ακριβώς. Οι απλές λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος αφορούν το άνω αναπνευστικό σύστημα, δηλαδή την μύτη και τον λαιμό. Ο SARS, ο MERS και ο COVID, οι οποίοι είναι οι τρεις πιο επικίνδυνοι κορονοϊοί, αυτοί μπορούν να προσβάλλουν το κάτω αναπνευστικό σύστημα, δηλαδή μπορεί να προχωρήσουν στους βρόχους και κατ' επέκταση να προκαλέσουν πνευμονία. Ωραία. Η οποία είναι πιο επικίνδυνη. Πότε γίνεται αυτός ο ιός φωνικός και πότε μπορεί να περάσει με συμπτώματα ενός απλού κρυολογήματος, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι ακριβώς θέλουν να πούν? Φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος ιός προκαλεί όλα τα φάσματα λίμωξης, δηλαδή από ασυμπτωματική. Επιλέγει, δηλαδή είναι ευάλωτες ομάδες, είναι? Όχι, εξαρτάται και από το γενετικό make-up του ανθρώπου. Κάποιοι άνθρωποι. Είναι θέμα τύχης δηλαδή, όπως κατασκευαστήκαμε, όπως είναι το DNA μας. Είναι θέμα τύχης. Yes. Μπορούμε αυτό να το γνωρίζουμε εκ των προτέρων? Όχι. Υπάρχει τρόπος? Προς το παρόν, όχι. Επομένως, από ασυμπτωματικούς ασθενείς μέχρι αυτούς που αναπτύσσουν το οξύ σύνδρομο που προκαλεί πνευμονία. Κάποιος που ήρθε σε επαφή στην Κύπρο, κάποιος που επέστρεψε στην Κύπρο, μάλλον από χώρες υψηλού κινδύνου, τι πρέπει να προσέχει σε αυτές τις 14 μέρες για να καταλάβει αν έχει προσβληθεί ή όχι, διότι αυτό είναι το χρονικό περιθώριο το οποίο καθορίζεται εσείς μέσα από τις τοποθετήσεις σας καθημερινά? Αν είναι φορέας, δηλαδή μεταδίδει τον ιό πριν να εκδηλωθεί ασθένεια? Ακριβώς. Αρκετές από τις ασθένειες, τις λοιμώξεις φυσικά μιλούμε τώρα, είναι
το άτομο μπορεί να το μεταδώσει κατά την περίοδο της επώασης πριν αναπτύξει ακόμα συμπτώματα. Και ο συγκεκριμένος ιός έχει μακράν περίοδο επώασης, από 2 μέχρι 14 ημέρες και κάποιοι λένε ίσως και 27 ημέρες. Μπορεί να είμαι φορέας, να μην το γνωρίζω και να μεταδίδω τον ιό σε άλλους. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι... Είναι κάτι που τον κάνει να ξεχωρίζει από τους άλλους ιούς αυτός ο COVID, όχι αφορά όλες τις ασθένειες. Σε όλες τις ασθένειες. Γιατί μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι πρέπει να είσαι εμπείρετος για να μεταδίδεις ασθένειες. Η μόνη διαφορά ήταν ο SARS. Ο SARS ήταν κυρίως στη συμπτωματική περίοδο. Ποιοι πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ? Αυτοί που πρέπει να προσέχουν είναι τα άτομα προχωρημένης ηλικίας και κυρίως άτομα που έχουν βεβαρημένων κλινικών ιστορικών. Είναι και θέμα τύχης, όπως μας είπατε προηγουμένως. Και όταν λέμε βεβαρημένων κλινικών ιστορικών, εννοούμε άτομα με καρδιοαγγειακά προβλήματα, με αναπνευστικά προβλήματα, παραδείγματος χάρη. Έγκυες γυναίκες, φαντάζομαι. Έγκυες γυναίκες μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιάσει πρόβλημα, παρόλο ότι η γρήπη είναι επικίνδυνη στις έγκυες γυναίκες. Σε αυτή την περίπτωση όμως όχι. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει τίποτα σχετικό. Λοιπόν. Καθώς επίσης και παιδιά. Δεν έχει υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλημα. Ένα ακόμη δύο ερωτήματα έτσι σύντομα. Υπάρχουν φάρμακα σήμερα στην αγορά που μπορεί να ανακουφίσουν ασθενείς ή φάρμακα που μπορούν να παλέψουν με τον ιό? Όχι, όλα τα φάρμακα που δίδονται είναι για ανακούφιση από τη συμπτωματολογία. Αντιϊκά φάρμακα τα οποία είναι στην αγορά είναι ειδικά για κάποιους άλλους ιούς. Έχουν χρησιμοποιηθεί αντιϊκά φάρμακα κατά του HIV, τα οποία έχουν δείξει κάποιον θετικό αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή το NIH, the National Institute of Health της Αμερικής, προβαίνουν σε μια κλινική μελέτη στην Κίνα με συγκεκριμένων αντίκων για να δουν αν δουλεύει. Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα. Η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να είναι ένας καλός σύμμαχος για να αντιμετωπιστεί αυτό? Αυτό είναι που προσεύχομαι εγώ προσωπικά. Εάν αυξηθεί η θερμοκρασία. Διότι μπαίνει και άνοιξη, έχουμε καλές θερμοκρασίες. Θα πέσει και η πιθανότητα μετάδοσης του ιού, ο οποίος μεταδίδεται σε κλειστούς χώρους και σε με στενή επαφή. Επομένως, είπατε προηγουμένως για τα παιδιά που μπαίνουν σε αυτοπαρακολούθηση. Πρέπει να μείνουν περιορισμένα στο σπίτι. Και οι γονείς και τα αδέλφια. Η λιγότερη επαφή που μπορούν να έχουν μαζί τους. Δηλαδή να μην μείνουν τα παιδιά στο σπίτι, αλλά οι γονείς να πάνε στη δουλειά. Ή να μην μπαίνουν ακόμα ούτε στο δωμάτιο του παιδιού. Μα γίνεται. Η τροφή δεν γίνεται. Μα πώς αλλιώς. Να περιοριστεί και ο γονιός. Με την πιο στενή επαφή πρέπει να προσέξουμε αυτές τις πιθανότητες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραγιάννη.